Until I'm satisfied, I will stay. Το θυμάσαι, εσύ μικρή εσύ. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Παλιό τραγούδι, για να κουμπίσει τίποτα και ένα και τα δύο. Λοιπόν, 3, 2, 1. Κοτόπουλο, ελαφρώς κρασάτο, το τονίζω γιατί τώρα με τις ζέστες δεν θέλουμε πολύ βαριά φαγητά. Που έχει ένα ωραίο άρωμα σίκου, θα σας εξηγήσω σε λίγο, μια ωραία γλύκα σίκου μάλλον, πώς γίνεται, και ένα ωραίο πιλάφι μανιτάρια. Ωραίο, έτσι. Από τα πιο ωραία φαγητά τώρα. Είναι υπέροχο, πάρα πολύ. Και αυτό μου αρέσει, έτσι που το έχεις κάνει εδώ. Αυτό είναι το που το έχω προτιγανίσει για να κερδίσω χρόνο για τους τηλεθεατές, αλλά επειδή βλέπει σε λιγούρα. Πάπα. Σε λιγούρα πρωινή και τσίπησα όλα τα πετσάκια από πάνω και ματημένα όλα. Για να μην το πω, φαίνεται. Το έχουμε κάνει όλοι. Λοιπόν, έχω φτιάξει και. Μπορώ. Ναι, παρακαλώ, βάλε στα πιάτα, έλα. Βάλε να δοκιμάσεις αν θες. Έχω φτιάξει και λευκά μακαρόνια γιατί σήμερα έχουμε πολλά παιδιά στο πλατό. Και ο Μιχάλης και η Βάγια και τα δικά σου, αν δεν θέλουν ρύζι. Εγώ. Α. Έχει λευκά μανιτάρια. Λευκά όχι. Μακαρόνια. Τώρα τον είδα. Εδώ είναι. Τον μικρό δεν έχω δει. Θα γραφεί απάνω θα είναι. Α. Τι σου είπανε. Τι γρογρό θέλει. Να βάλω κι άλλο, πόσο βέβαια. Ναι, βάλε από τίποτα. Όσο θα βάζεις στο σπίτι, πώς θα βάζεις. 2-3 κομματάκια, 2 είναι αρκετά. Πω, παιδιά, λιώνει, δες εδώ, λιώνει το κοτοπουλάκι. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το πιάσω. Μα αυτό είναι το νόημα. Βέβαια, βάλε και εμένα. Πολύ ωραίο. Και το ριζάκι ωραίο και η σάλτσα ωραία. Ποια είναι αυτό με το σίκο? Δες, κρέμα βαλσάμικο με το σίκο, με χυμό από ελληνικά σίκα, έτσι. Και ούτε ζάχαρη ούτε νερό μέσα. Πράγμα που σαλεύει. Να δούμε την κάρτα μας. Ναι, κάρτα. Όσο εγώ βάζω την ωραία πηχτή σάλτσα. Το κοτοπουλάκι με ωραίο πιλαφάκι με ωραίο και μανιτάρια. Με πιλαφάκι. Γράψανε τέλεια. Τρελαίνομαι που γράφετε πιλαφάκι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την κάρτα πρώτα για το κοτοπουλάκι και μετά για το πιλαφάκι, εντάξει. Πάμε. Ένα κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες. Εάν θα φάτε έτσι μια οικογένεια 4 άτομα, ας πούμε, ένα κοτόπουλο που είναι γύρω στα 1600 με 1800 γραμμάρια, αυτά που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ ή στα κρεπολία, τα απλά κοτόπουλα, είναι μια χαρά. Αν όμως έχετε κόσμο, πάρτε ένα μεγάλο κοτόπουλο, υπάρχουν και μεγαλύτερα κοτόπουλα, ή πάρτε κόκορα. Αλλά τα κόκορα του εκτροφείου, που δεν είναι ο χωριάτικος, είναι κάτι μεγάλη κόκορες παχουλί που ουσιαστικά είναι σαν κοτόπουλα στο μαγείρεμά τους. Δεν είναι σκληρή, δηλαδή μαγειρεύονται εύκολα. Είναι αυτή η κατακίτρινη, εντάξει. 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα. 4 ντομάτες στον τρίφτη, αλλά εγώ βάζω και λίγο πελτές στο κοκκινιστό, στο κρασάτο. Δεν ξέρω, το έχω συνηθίσει έτσι, μου αρέσει λίγο πελτές μέσα να κοκκινήσει. Ένα φιτζάνι κρασί κόκκινο ή λευκό, άμα θέλετε. Το κόκκινο σίγουρα είναι πιο έτσι πλούσιο αρώματα, πιο έτσι λίγο χειμωνιάτικο, πιο ζεστό. Αλλά και λευκό να βάλετε θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Πιο καλοκαιρινό. Εγώ βάλα κόκκινο, γιατί όταν λέμε κρασάτο, συνήθως εννοούμε κόκκινο κρασί, έτσι. 6 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο με σίκο παν. Το έχετε μάθει πλέον όλοι και το λατρεύετε τόσο καιρό είναι μαζί μας. Τόσα πράγματα έχω πει. 1 κανελόξυλο, άντε 2 τσακίρι κέφι, άμα θέλετε, για να πάρει περισσότερο άρωμα το φαγητό. 1 σκελίδα σκόρδο σε φετάκια, μισό φλιτζάνι, μην βάλετε παραπάνω σκόρδο. Θέλει λίγο για το άρωμα, επειδή είναι που είναι. Δεν είναι και το πιο ελαφρύ φαΐ του κόσμου, εντάξει. Άρα, αν προσέξετε λίγο το κρασί, λίγο το κρεμμύδι, λίγο το τσιγάρισμα και λίγο το σκόρδο, και δεν το μπουκώσετε το φαγητό, γίνεται πιο ελαφρύ. Το τρως ευχάριστα. Αν το κάνεις στην κανονική του μορφή, είναι μπαρούτι, έτσι, είναι μόνο για μεσημέρι. Άρα, εγώ σήμερα το έχω κάνει ένα τσίκ λίγο πιο ελαφρύ. Μισό φιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και για το πιλαφάκι θα χρειαστούμε. Α, εδώ το γράφετε πιλάφι. Θα το κάνετε πιλαφάκι μετά, εντάξει. Λοιπόν, 1,5 φλιτζάνι ρύζι κίτρινο για πιλάφι, μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κεσεδάκι μανιτάρια σε φετάκια, μία κουταλιά του γλυκού βούτυρο, λίγο βουτυράκι να ξεκινήσουμε το. Ούψ. Μια στιγμή το τηγάνι μου παράκαψε, να το βγάλω τη φωτιά. Δεν υπάρχει, μην ανησυχείτε, απλώς τώρα το πήρε το μάτι μου. Ωραία, μισό κουταλάκι του γλυκού βούτυρο για να ξεκινήσουμε το ρύζι μαζί με το κρεμμύδι, 3 φλιτζάνια ζεστό νερό και αλάτι και πιπέρι. Okay, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι κάνω, πάω εδώ. Λοιπόν, βάζω τα γάντια μου. Έχω αφήσει ένα μπούτι άκοπο μόνο. Αν και συνήθως στα σούπερ μάρκετ θα βρείτε ή στα κρεοπολία εννοείται κομμένο κοτόπουλο. Αν πάρετε ολόκληρο και το κόψετε μόνοι σας, τότε μπορείτε με πολύ απλά να το κόψετε στο σπίτι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε ένα μαχαίρι σχετικά καλό. Όχι τίποτα εξωφρενικό σε φύστικο μαχαίρι, εντάξει. Πάντα έχουμε ένα μεγάλο μαχαίρι στην κουζίνα μας. Εάν δεν έχετε ένα μαχαίρι σαν και αυτό, που πραγματικά το πουλάνε ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, σίγουρα έχετε το πριονωτό. Που είναι για το ψωμί. Το μαχαίρι αυτό το πριονωτό κόβει επίσης πολύ ωραία. Το λέω αυτό, μη σοκαριστούν τώρα, μας βλέπουν τίποτα συνάδελφοι. Αλλά για τις νοικοκυρές είναι μια χαρά για να κόψουν κοτόπουλο, γιατί είναι σαν πριονάκι και κόβει πιο εύκολα. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα, εγώ κανονικά πρέπει να κάνω αυτό.
Όμως, αν πάω και πάρω το πριονωτό μαχαίρι, γιατί νομίζω είναι αυτά που αγαπάτε πιο πολύ να ακούτε παρά την ίδια τη συνταγή. Βλέπετε, αν μια νοικοκυρά, μια κοπέλα νέα δυσκολεύεται, παίρνετε το μαχαίρι αυτό και άμα το κάνετε 5-6 φορές αυτό έτσι, βλέπετε, χρου-χρου-χρου, κόβεται πιο εύκολα. Άρα, ή έτσι και το χτυπάμε, ή με πυρενωτό. Εδώ μέσα θα ρίξω κρέμα βαλσάμικο με σίκο. Ας βγάλω το ένα το γάντι, να το πιάσουμε καθαρό. Λοιπόν, οξοπία Ζαφυρόπουλος. Τα έχετε μάθει, τα αγαπάτε, τα βάζετε παντού. Η μάνα μου έχει τρελαθεί, τα βάζει παντού. Δηλαδή, έχει πάθει αιμονή με τα προϊόντα αυτά και καλά κάνει. Και θα ρίξω μέσα αλάτι και πιπέρι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν έχει μέσα ζάχαρη και νερό. Δηλαδή, αυτό που αγοράζεις είναι όντως η βάση κρέμα βαλσάμικο και μέσα έχει χυμό από ελληνικά σίκα. Το τονίζω γιατί έχει σημασία αυτό, έτσι. Και όπως σας λέω κάθε φορά, και δεν το λέω για να το πω, αλλά το εννοώ, έχει ωραία γλυκιά γεύση, αλλά δεν γλυκίζει το φαγητό βαριά. Υπάρχουν περιπτώσεις, σε άλλες στιγμές που μαγειρεύετε, που μπορεί να βάλετε μέσα κάποια έτσι κρέμα βαλσάμικο που είστε να σας γλυκίσει το φαγητό πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί είναι ισορροπημένο και μου κάνει τη δουλειά μου μια χαρά. Το λάδι είχε κάποιος πολύ, τώρα έπεσε η θερμοκρασία, τέλεια. Ωραία. Βλέπετε, άρα η λίγη κρέμα βαλσάμικο που έβαλα με το σίκο έχει κάνει ένα ωραίο φιλμ γύρω-γύρω από το κοτόπουλο και έτσι το τηγανίστε, αυτό θα καραμελώσει και θα γίνει δύο φορές πιο νόστιμο. Κάθε κίνηση που κάνω έχει σημασία, δεν την κάνω έτσι για να την κάνω, εντάξει. Άρα στο φούλι φωτιά μας και μέσα σε μπόλικο σπορέλαιο, αν θέλετε βάλτε ελαιόλαδο, εγώ βάζω σπορέλαιο ούτως ή άλλως, θα σοτάρετε, θα σχεδόν θα τηγανίσετε το κοτόπουλο, αλλά για να πάρει λίγο χρώμα, δεν θα γίνει μέχρι μέσα, έτσι. Προσέξτε το αυτό. Δυνατή φωτιά. Δυναμώνω στη δίπλα κατσαρόλα την φωτιά και θα ρίξω μέσα λίγο ελαιόλαδο, τόσο δεν χρειάζεται πάρα πολύ, και θα αρχίσω να αχνίζω σιγά σιγά το κρεμμύδι. Αυτό που σας έλεγα, ότι ό,τι μπορείτε να κόψετε από αυτό το φαγητό που το κάνει βαρύ, κάντε το αν θέλετε, δηλαδή μη σοτάρετε τόσο καλά το κρεμμύδι να πάρει χρώμα. Επίσης το κοτόπουλο, εάν για κάποιο λόγο δεν θέλετε να το περάσετε από τηγάνι, όπως σας λέω κάθε φορά που κάνω παρόμοια φαγητά, κοτόπουλο, κοκκινιστό, γιουβέτσι, μόλις σοτάρετε το κρεμμύδι, βάλτε το από πάνω ομό. Θα γίνει ωραίο, θα χνηστεί, έτσι, μην το περάσετε. Αλλά σίγουρα, επειδή σας λέω πάντα την αλήθεια, θα γίνει δύο φορές πιο νόστιμο. Okay. Έλα, πες. Τίποτα, κάνε δουλειά σου. Έτσι δεν είναι. Καλά κάνεις, ξέρω εγώ. Μυρίζει ωραία. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα με το μακιγιάζ κάτω μυρίζει το φαγητό. Βλέπετε εδώ πέρα το κρεμμυδάκι και το σκόρδο έχουν αρχίσει να υδρώνουν, που λέμε εμείς οι μάγειρες, έτσι στα γαλλικά που λέμε να γίνονται σιέ, να γυαλίζει σιγά σιγά. Μην μπερδεύεστε όμως αυτά που λέμε εμείς οι μάγειρες. Αυτά είναι μαγειρίστικα, έτσι. Εσείς απλώς σας λέω, σοτάρετε ελαφρώς το κρεμμύδι και το σκόρδο. Okay. Και μέσα θα ρίξετε το κοτόπουλο, το οποίο βέβαια θα το περάσετε. Τι, εγώ τι θα τρώγα, το πιλάφι και τη σάλτσα. Αυτό μου αρέσει. Βλέπετε, γυρίζω σιγά σιγά. Η γιαγιά μου στο πιλάφι. Για πες. Πόντια. Ναι. Πόντια, πόντια. Ναι. Έβαζε φρέσκο κρεμμυδάκι, το οποίο λίγο το. Το περνούσε. Ναι, το περνούσε και μετά. Είχε δείξει και εσύ μια φορά. Ακριβώς. Ε? Καλά, θυμάμαι. Το θυμάμαι πέρσι. Πολύ καλά. Δεν θυμάμαι πότε. Θυμάμαι όμως ότι σου είχα απαντήσει ότι εμένα από τα αγαπημένα μου φαγητά είναι που ο πατέρας μου κάνει μια ομελέτα με αυγά απλή, αλλά αυγά και αλάτι και βάζει μέσα πολύ φρέσκο κρεμμύδι. Και γίνεται τόσο γλυκιά, πραγματικά είναι σαν να τρως κάτι που έχει μέσα. Σε είναι από τα ωραίτερα πράγματα. Λοιπόν, το κοτόπουλο αυτό εννοείται το έχω τηγανίσει νωρίτερα για να κερδίσω χρόνο και το έχω και λίγο μαδίσει. Οπότε αν λείπει κάποιο κομματάκι, μην παραξενευτείτε. Εντάξει, να, ένα κοτόπουλο πόσα μπούτια έχει εδώ πέρα, λείπει ένα μπούτι, ας κλέψω από εδώ πέρα ένα μπούτι. Και εδώ πέρα λοιπόν είναι η επόμενη φάση. Εδώ πέρα μέσα θα ρίξω το κρασί τώρα που κατσαρόλα είναι. Άρα θέλεις δύο τηγάνια. Ήταν το επόμενο που θα έλεγα λόγω τιμής. Θα έλεγα ότι αν θέλεις. Γιατί αυτό τώρα είναι λίγο δύσκολο να κάνω ένα τηγάνι με λάδι και μετά ένα. Ναι, αγάπη μου, να ξέρεις τι γίνεται. Θα σου έλεγα εδώ πέρα μέσα, μπορείς να χύσεις το λάδι. Θα γίνει μαύρο το κρεμμύδι. Αυτό σου λέω. Άμα το κάνεις κάτω σωστά. Γιατί μέχρι σήμερα το πρωί το σκεφτόμουν, έτσι θα το έκανα. Αλήθεια σου λέω. Αλλά για μια νοικοκυρά, όχι, καταρχάς και εγώ δεν θα στο σπίτι μου τώρα αυτό να το πάρω. Πού θα πάω, στον νεροχύτη και να ρίχνω λάδια και να λερωθεί από κάτω. Οπότε δύο τηγάνια. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει. Εντάξει, έχουμε και το πιλάφι, τρεις κατσαρόλες. Το φαΐ αυτό τώρα δεν είναι απλό καθημερινό φαΐ, είναι λίγο πιο special, έτσι. Τώρα που θα πάμε και πού? Στα μέρη μας, είναι για την οικογένεια. Πότε θα πάμε στα μέρη μας?
Δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Α, νόμιζα. Και εγώ θα ανέβω. Αλήθεια. Α, ναι. Και δεν ξέρω. Λοιπόν, το κρασάκι έχει εξατμιστεί, έχει φύγει το αλκοόλ. Και τώρα εδώ μέσα θα ρίξουμε τις ντομάτες τις φρέσκες. Εντάξει. Θα σας φανεί πολύ, αλλά θα βράσει αυτό σίγουρα μια μισή ωρίτσα. Και θα πέσει σάλτσα. Λίγο πελτέ, εάν θέλετε. Εγώ σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, πέρασα να φάω, το καταλάβατε. Και βρήκα δικαιολογία και έλεγα για τα κρεμμύδια. Θεούλα μου, όλα δικά σου. Εγώ τώρα το καλύπτω και καλά, δεν έχει τίποτα. Η Θεή μπήκε, έφαγε και έφυγε. Τέλεια. Λοιπόν, βλέπετε, κανελόξυλο, ένα, να βάλω ένα ή δύο. Μέρι, ένα, ό,τι πει η Μέρι. Πάμε εδώ πέρα. Αλάτι, πιπέρι, το έχω εδώ στην άκρη και σιγοβράζουμε. Εγώ το έβαλα το φαγητό στο φούρνο, όχι για κάποιο άλλο λόγο, μόνο και μόνο γιατί πήγα κάτω να βαφτώ και ήθελα να είμαι ήσυχος ότι δεν θα μου πιάσει οτιδήποτε άλλο. Αν εσείς δεν πάτε να βαφτείτε. Μυρίζει πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν, αν έχετε δουλειές στην κουζίνα και είστε τριγύρω, τότε κάντε το εδώ πέρα. Το φαΐ κανονικά αυτό γίνεται στο μάτι. Αλλά αν η κατσαρόλα σας έχει μεταλλικά χερούλια και μπαίνει μέσα στο φούρνο, βάλτε στο φούρνο. Θα γίνει και πιο μελωμένο και πιο ωραίο και δεν έχετε και το άγχος να, πώς λέγεται, βάζει και κολλήσει ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια δεν ξεχνάω να βάλω μία, δύο, έτσι, τόσο. Βλέπετε, τρεις κύκλους, θα το ονομάζουμε έτσι από εδώ και πέρα, όποτε μαγειρεύουμε την κρέμα βαλσάμικο με σίκο. Και τρεις κύκλους από την ωραία κρέμα βαλσάμικο, καπάκι και τηγανίζουμε, λέω, και ψήνουμε, μαγειρεύουμε. Πάμε για το πιλάθι. Εδώ πέρα, πάλι θα φας. Όχι, όχι. Α, εντάξει. Άρε, φεγγελάω. Λοιπόν, πάμε. Κατσαρόλα, λίγο βούτυρο, μια κουταλιά του γλυκού. Καλά, τη σούπα στα αυτή, δεν πειράζει. Βλέπετε, κρεμμύδι μέσα λίγο, να γυαλίσει μαζί και μανιτάρια. Και βέβαια θα αλλάξω μάτι, δεν το συζητάω. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή εδώ πέρα η σκάντζα. Έτσι, ένα, δύο, τρία. Να το, εδώ είμαστε. Έλα. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάρω τα μανιτάρια μπρος, θα τα σοτάρουμε λίγο και θα ρίξω μέσα το ρύζι. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Σήμερα σκεφτόμασταν πάρα πολύ την γαριτούρα να σας κάνουμε. Λέγαμε πατάτες, λέγαμε ζυμαρικά, λέγαμε χιλιαμύρια λαχανικά. Καλά, σε που τα έχω κάνει όλα, όλη τη χρονιά. Τέλος πάντων, και στο μίνι γκάλο που κάναμε, όλοι είπανε πιλάφι με μανιτάρια. Άρα, να το πιλάφι με μανιτάρια. Δείτε τι ωραία που είναι η επαγωγική αιστεία και η μαγεία της ότι παίρνει μπρος αμέσως. Και βλέπετε, άρχισα τη στηρίζει αμέσως. Γι' αυτό λατρεύω τις επαγωγικές αιστείες. Θα φέρω δύο βόλτες στα μανιτάρια. Οκ, okay, κάνω τώρα πως το κλέβω, έτσι. Ή μάλλον άσε μέχρι να σου ρώσω τα μανιτάρια από την κονσέρβα, να σου ευχαριστώ ακόμα λίγο. Βρήκα στο ντουλάπι και επειδή σιγά σιγά τελειώνει η σεζόν και ξεκινάμε με τη Γεωργία να χρησιμοποιούμε ό,τι έχουμε στα ντουλάπια μας. Εντάξει, βρήκα και μια κονσέρβα μανιτάρια, οπότε τη βάζω μέσα. Δεν είναι στη συνταγή, αλλά δεν πειράζει. Να και μια κονσέρβα μανιτάρια. Οκ. Okay. Τι ρε Θράσο, τι έγινε. Άρε Θράσο, δεν περίμενα, ε. Το ξανακάνουμε. Όχι, να τα βγάλω. Να ρίξουμε. Άμα θες τα βγάζω, έχω συνηθίσει τόσα χρόνια. Να το, λοιπόν, ένα γιάχνισμα γρήγορο. Οκ, okay. Και μέσα ρίχνουμε το ρύζι, 1,5 φλιτζάνι. Πάμε για το ένα, πάμε και για το μισό φλιτζάνι. Για 4 άτομα είναι πέρα αρκετό. Θα ρίξουμε μέσα το αλάτι, θα ρίξω μέσα ελάχιστο πιπεράκι. Ωραία. Μία βόλτα να λαδωθεί καλά το ρύζι. Και πάμε μέσα για πόσο νερό, παιδιά, πόσο θα βάλω μέσα νερό. Ένα, μια μισή. Τρεις, έτσι, μπράβο. Ωραία. Μία. Δύο, τρεις. Άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω, καλά, γενικώς άμα κάνετε ό,τι σας λέω, σε συνταγές τις δικές μου, για τις δικές μου μιλάω, θα πετύχουν. Όμως, έλα που εσείς πάτε και κάνετε παλαβομάρες. Άμα δεις τι μου γράφουν στο Instagram, τις προάλλες μια κυρία μου είπε για το κέικ που δεν πέτυχε. Λέω, πες μου, αγάπη μου, τι έκανες. Άλλη συνταγή. Δεν έβαλα χυμό πορτοκάλι, δεν έβαλα μέσα αλεύρι, γιατί δεν βάζω αλεύρι. Έβαλα. Άμα σου λέω τι τραβάω, κάντε βρε παιδιά τη συνταγή. Άμα την αλλάζετε, μην παραπονιέστε μετά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ανακεφαλαίωση, πώς θα κάνουμε σπιρωτό ρύζι πιλάφι. Λίγο βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού, έως και λίγο παραπάνω. Λίγο κρεμμύδι μέσα. Μισό κρεμμυδάκι, κόκκινο ή άστρο ψιλοκομμένο. Τσουρ, 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 το φαίνεται μια βολτίτσα. Τα μανιτάρια μέσα, εάν βάλετε μανιτάρια. Το ρύζι, διπλάσιο νερό, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και κατευθείαν καπακώνεται. Και μόλις κάνει το πρώτο φλοπ, φλοπ, φλοπ και κάνει μπουρμπουλήθρες, τώρα θα τις κάνει σε ένα λεπτό, χαμηλώνεται τη φωτιά και βράζεται 15 με 16 λεπτάκια. Δεν ακουμπάτε, δεν ανακατεύετε, ούτε κουτάλα, ούτε πιρούνι. Θα χαλάσει το ρύζι, θα τα σπώσει, θα γίνει κολόδες.
Μόλις περάσουν τα 15-16 λεπτάκια, κλείνετε τη φωτιά και Μέρη, που με κοιτάς με ενδιαφέρον, αφήνουμε 10-15 λεπτάκια, χωρίς πετσέτες, χωρίς πανιά ενδιάμεσα. Αυτά είναι παλαιομοδίτικα. Αφήστε την κατσαρόλα στην άκρη, να ξεκουραστεί το ρύζι, να αναπνεύσει, να τραβήξει όλη την υγρασία μέσα και να γίνει αφράτο.